Γιατρέ, αν ξαναγεννιόμουν, θα ήθελα να γεννηθώ straight. Η ταυτότητα φύλου δεν είναι μία σωματική κατάσταση, ούτε αφορά κάτι σεξιστικό ή φετιχιστικό που έχουν πολύ στο μυαλό τους. Έχει να κάνει περισσότερο με κάτι πιο βαθύ υπαρξιακό, γιατί θα πρέπει να είσαι αντιμέτωπη με τα πάντα. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να αποφασίσω. Απλώς είμαι bi. Τι έχει σημασία, να είναι οι άλλοι ευτυχισμένοι ή εγώ? Είπα στη μάνα μου στα 19 ότι είμαι λεσβία και τι μου απάντησε? Πάρ' το πίσω. Ακούσαμε αληθινές ιστορίες, αληθινές ερωτήσεις και απορίες από ανθρώπους που, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, δέχτηκαν να τις διηγηθούν για μας εδώ σήμερα. Βρισκόμαστε στη μικρή σκηνή της Στέγης, είναι η πρώτη από τις εκπαιδευτικές τετάρτες και θα συναντιόμαστε εδώ για να συζητάμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί να δημιουργούμε ένα χώρο ασφαλή για όλα. Για μια κοινωνία, το ξεκινάω έτσι λίγο βαριά, αλλά του αξίζει, που θα μπορεί να προσφέρει στα μέλη της το αυτονόητο, το χώρο και τη δυνατότητα και την ελευθερία να είναι το καθένα ο εαυτός του. Είμαι η Λίδια Παπαϊάννου, είμαι εδώ σήμερα για να προσπαθήσω να συντονίσω αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά βέβαια και για να μάθω. Μαζί μου είναι η Νάνση Παπαθανασίου, είναι κλινική ψυχολόγος από το LGBT, από το Ορλάντο, συγγνώμη, LGBT, ψυχική υγεία χωρίς στίγμα. Καλώς ήρθες, Νάνση. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Χρειάζομαι και αυτή τη στήριξη κι εγώ, όμως, την ακαδημαϊκή, έτσι. Τέλεια. Και πάμε. Να πούμε αρχικά ότι εδώ είμαστε για να συζητήσουμε κάποια πράγματα που αρχικά μας αφορούν όλα τα άτομα. Και αν σκέφτεστε ότι, όπα, εγώ είμαι straight γονιός, το παιδί μου είναι straight, δεν με αφορά αυτό το πράγμα, θέλω να σας πω, μείνετε μαζί μας. Γιατί όταν μιλάμε για σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα, έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου, γιατί αυτές είναι οι έννοιες με τις οποίες θα ασχοληθούμε και θα σπάσουμε σήμερα, είναι έννοιες που μας αφορούν όλα τα άτομα. Μπορεί μερικές φορές να τις πετάμε στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, λεσβείες, ομοφυλόφιλους, γκέι άτομα, αμφί, τρανς, queer, intersex, θα τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά, αλλά στη βάση τους αφοράνε καθένα, καθεμία, καθέναν από εμάς. Ωραία, ας το πάρουμε τώρα από την αρχή. Και όταν λέω από την αρχή εννοώ από τη γέννηση. Γεννιέται λοιπόν ένα μωρό. Το παίρνει ο μευτήρας, το σηκώνει ανάποδα. Και βλέπει και λέει αγόρι, κορίτσι ή intersex. Από εκεί ξεκινάει, και αυτό είναι το καινούριο που φέρνουμε στη σημερινή συζήτηση, γιατί έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα το φύλο να το αντιλαμβανόμαστε με ένα διοικό τρόπο, αγόρι ή κορίτσι. Η intersex σωματικότητα έρχεται για να σπάσει αυτά τα κουτάκια, να τα ανοίξει και να μας εισάγει στο πώς το φύλο, και βιολογικά μιλώντας, είναι ένα φάσμα και όχι μια διοικότητα. Θα τα πούμε αυτά και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ακόμα και έτσι όμως, όταν μεγαλώνουμε, σε αυτό το δίπολο βρισκόμαστε. Ακριβώς. Δηλαδή, αρχίζεις και μιλάς, είσαι παιδάκι και λες είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι ξεκινάμε με ένα δίπολο το οποίο χωρίζει, όπως είπαμε και πριν, στις εμπειρίες μας πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτό το δίπολο ερχόμαστε να σπάσουμε σήμερα. Φεύγουμε από τη βιολογία και πάμε μετά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φύλο μας, το πώς αισθανόμαστε εμείς για τον εαυτό μας. Α, ωραία. Αυτά ήθελα να σου πω, να σου ζητήσω να μου τα εξηγήσεις. Γιατί μου έκανες λίγο φροντιστήριο backstage και έτσι όπως μου το έπεσε με αυτόν τον τρόπο, με κέρδισες πάρα πολύ. Θέλω να το πεις έτσι, αν μπορείς. Όπως μου τα εξήγησες σε μένα. Έκφραση φύλο, αυτά τα έχω κάνει εγώ σημειώσεις. Είμαι... Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τη βιολογία. Mm-hmm. Πάμε στο πώς καταλαβαίνουμε το φύλο μας. Mm-hmm. Και όλα τα άτομα, όλοι οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε το φύλο μας με κάποιο τρόπο. Είτε αυτό είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πώς σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Αυτό είναι ταυτότητα φύλου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ταυτότητα φύλου. Πάμε μετά στην έκφραση φύλου. Έκφραση φύλου είναι τα ρούχα που φοράμε, το πώς έχουμε το μαλλί μας, το αν έχουμε μακιγιάζ, το αν φοράμε κοσμήματα, το πώς στεκόμαστε, τα ενδιαφέροντά μας, το πώς μιλάμε, το τι δείχνουμε για τον εαυτό μας, δηλαδή, στον κόσμο. Το πώς εκφράζουμε το φύλο μας. Okay. Και τελευταία έννοια σε αυτή τη συζήτηση είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Και είναι αυτή με την οποία, είναι η έννοια αυτή με την οποία είμαστε τα περισσότερα άτομα πιο οικεία. Γιατί αφορά το πώς σχετιζόμαστε πια εδώ, όχι με τον κόσμο, αλλά με άλλους ανθρώπους συγκεκριμένα. Το ποια άτομα μας έλκουν, ποια άτομα ερωτευόμαστε μερικές φορές ή με ποια άτομα θέλουμε να κάνουμε ρομαντικές σχέσεις. Okay. Οπότε αυτά όλα δεν συμβαίνουν σε συγκεκριμένους συνδυασμούς. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα, με σήκωσε ο γιατρός, κορίτσι. Μπράβο. Μετά, σαν έκφραση φύλου, μπορεί ο τρόπος που διάλεγα εγώ να εμφανίζομαι, να εκφράζομαι, να είναι αυτό που λέμε, πώς το λέμε, πιο
ποιος είναι ο σωστός όρος. Με μεγαλύτερη αρενοπότητα, για παράδειγμα. Αρενοπότητα. Ναι. Ωραία. Σαν ταυτότητα φίλου, μπορεί εγώ να αισθάνομαι κορίτσι, mm-hmm. γυναίκα. Και να με έλκουν οι άνδρες. Ακριβώς. Έχουμε συνηθίσει. Μπορεί σε άλλους συνδυασμούς να απαντάτε αυτό. Ναι. Το ένα δεν καθορίζει το άλλο. Το ένα δεν καθορίζει το άλλο. Okay. Βέβαια, η δυσκολία σε αυτό που συζητάμε είναι γιατί έχουμε συνηθίσει αυτές τις έννοιες να τις θεωρούμε σαν κρίκους σε μία αλυσίδα που δεν σπάει και που γίνεται μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ότι η βιολογία μας καθορίζει αιτιωδώς τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, η ταυτότητα φύλου δηλαδή, καθορίζει αιτιωδώς τον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε, εκφραζόμαστε, τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, τις δουλειές που κάνουμε. Και αυτά καθορίζουν αιτιωδώς το ποια άτομα μας ελκύουν, το ποια άτομα ερωτευόμαστε, με ποια άτομα κάνουμε σχέσεις. Αυτή την αλυσίδα θέλω να τη σπάσουμε σήμερα σε αυτούς τους κρίκους. Θα τη σπάσουμε κατά πρώτον γιατί έχουμε και καταπληκτούς καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για τις δικές τους. Πώς το έχουν βιώσει το φίλο τους και όλη τη δική τους εμπειρία. Αλλά πριν απ' όλα θέλω να σου θέσω το θεμελιώδες ερώτημα που νομίζω ότι είναι και ένα πάρα πολύ βασικό. Τελικά, γεννιέσαι ή γίνεσαι? Straight. Straight. Όπα. Ακριβώς. Γεννιέσαι ή γίνεσαι, και έχουμε συνηθίσει αυτό το ερώτημα να το συνδέουμε με γεννιέσαι ή γίνεσαι γκέι, γεννιέσαι ή γίνεσαι λεσβία, γεννιέσαι ή γίνεσαι τρανς, αλλά γεννιέσαι ή γίνεσαι και straight επίσης. Και αυτό είναι η μαγεία της ανθρώπινης εμπειρίας, γιατί όλοι γεννιόμαστε και γινόμαστε μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα αλληλεπιδράσεων, τόσο βιολογικών όσο και κοινωνικών. Όλα μας έχουμε γίνει, όλα τα άτομα έχουμε γίνει και έχουμε γεννηθεί. Και στο τέλος της μέρας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε. Okay. Και αυτό που είμαστε και με αυτό που είμαστε, έχουμε να υπάρξουμε σε έναν κόσμο. Και αυτή είναι η δουλειά μας, να δούμε με ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε εδώ που είμαστε. Οπότε, δεν έχει σημασία αν γεννήθηκες ή αν έγινες gay, straight. Mm-hmm. Σημασία έχει τι είσαι. Ακριβώς. Σημασία έχει τι είσαι και τι κάνεις με αυτό. Ναι. Ναι. Όμως για να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, κάποιος που είτε γεννήθηκε είτε έγινε straight, την έχει πιο εύκολα. Αλήθεια. Δηλαδή, αλήθεια είναι θα αυτό. Ήθελα να το πω έτσι, να το καταθέσω. Υπάρχουν πολλά άτομα λοιπόν που είτε γεννήθηκαν είτε έγιναν κάτι που δεν είναι straight mm-hmm. και έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Το πούμε και αυτό έτσι πάρα πολύ απλά. Νομίζω ότι αξίζει να μάθουμε όλοι πώς να μιλάμε και πώς να ακούμε για αυτά τα θέματα για να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Πιο βατή. Γιατί εδώ να παραδεχτούμε κιόλας ότι υπάρχει κάτι που μας δυσκολεύει σε αυτές τις συζητήσεις και στο πώς μιλάμε για αυτές τις έννοιες. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούσαμε στην αρχή. Ότι με κάποιο τρόπο, το ξέρουμε καλά, μας αφορούν. Ανεξάρτητα από το φύλο μας, την ταυτότητα φύλου μας, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό. Πάντως, με βλέπεις, εγώ είμαι λίγο, δηλαδή προσπαθώ να το πω κάπως που να πατάω πάνω σε πάγο. Θα πάρω λοιπόν άλλη μια βοήθεια από ειδικό mm-hmm. για να. Μου πει, Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες, πώς μιλάμε για αυτά τα θέματα και πώς ακούμε για αυτά τα θέματα. Αλεξάνδρα Βασιλείου. Ήδη έχετε πιάσει, έχετε δώσει τόση πληροφορία, αλλά είναι σαν να μιλάτε σε μια εποχή που ακόμα πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη και εσείς μπήκατε με την καλημέρα και λέτε, ξέρετε κάτι, η γη είναι στρογγυλή. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι οι κυρίαρχες απόψεις που υπάρχουν γύρω από όλα αυτά τα θέματα και βασίζονται σε επιστήμη δεκαετιών πριν, δεν είναι αβάσιμες, βασίζονται στο πώς σκεφτόντουσαν άνθρωποι για διάφορους λόγους, δεν θα μπούμε σε αυτό. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε την πληροφορία που δίνεται, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να σκεφτούμε λίγο και να αναρωτηθούμε για το πώς ακούμε. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ο τρόπος που ακούμε συνομιλήτρια-συνομιλητή, είναι μιλάς εσύ και εγώ σκέφτομαι, συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνω αυτό το πράγμα, δεν σε ακούω, τον εαυτό μου ακούω. Μπορούμε να φουγκραστούμε, μπορώ να σε ακούσω, να φουγκραστώ αυτό που λες με ένα νου αρχάριου ανθρώπου. Σαν να μην ξέρω τίποτα και για πρώτη φορά να τα ακούω. Τώρα το πρόβλημα είναι, η πρόκληση μάλλον δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση, ότι εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε ασφάλεια με τις βεβαιότητες και τις χρειαζόμαστε.
Η βεβαιότητα είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Εγώ προσωπικά τις αγαπάω τις βεβαιότητες μου, μου δίνουν αίσθηση ασφάλειας, ξέρω πού πατάω, ποια είμαι, πού πάω, γιατί πάω. Αλλά οι βεβαιότητες μόνες τους ποτέ δεν πήγανε μια κοινωνία μπροστά. Αν δεν αντέξουμε την αβεβαιότητα, αν δεν μπορέσουμε να αφουγκραστούμε αυτή την πληροφορία, φοβάμαι ότι όσο φιλότιμη δουλειά και αν κάνουμε όλοι, όλες και όλα μας εδώ, απλά θα είναι μία συνάντηση που θα μείνει στον αέρα. Αυτό. Εγώ κρατάω, Αλεξάνδρα, αυτό για το μυαλό του αρχάριου. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια μεγάλη ποιότητα που πρέπει όλοι να κατακτήσουμε για να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Όπως για παράδειγμα, και τώρα θέλω να δώσω και μια πάσα, να σε αξιοποιήσω δηλαδή για να περάσω σε ένα ζήτημα που αναφέρθηκε πολύ μονολεκτικά στην αρχή, που είναι το κομμάτι του intersex. Έχουμε μαζί μας τη Βάσο. Βάσο, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Είσαι πρόεδρος της Intersex Greece. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας εισάγεις σε αυτό το θέμα, για το οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε όλο αυτό το μυαλό του αρχάριου για να μάθουμε κάποια πράγματα από την αρχή και να φύγουμε και από αυτό το δίπολο, το βασανιστικό, που ανέφερε η Νάνση. Ακριβώς, και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Αλεξάνδρα για αυτή την πρόσκληση. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία να εξηγήσουμε τι σημαίνει intersex, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα αόρατο. Ακόμη και στην κοινότητα, στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, πολλά άτομα δεν γνωρίζουν τι είναι. Να σας πω για αρχή τι δεν είναι. Δεν είναι ταυτότητα φύλου, δεν είναι σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι σωματική κατάσταση. Ο άνθρωπος γεννιέται με διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά φύλου, στην αναπαραγωγική ανατομία, στο ορμονολογικό προφίλ, στα χρωμοσώματα. Υπάρχουν δεκάδες διαφοροποιήσεις. Και σπάνια ένα intersex άτομο είναι ίδιο με ένα άλλο. Ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το πώς αντιλαμβανόμαστε το φυσιολογικό, το αρσενικό και το θηλυκό. Mm-hmm. Λέγοντας αυτό, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο τυπικό, σε αυτό δηλαδή που συναντάμε περισσότερο. Φυσιολογικές είναι όλες οι εκφράσεις, όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, δείτε, δεν μοιάζουμε το ένα άτομο με το άλλο. Έτσι. Οπότε δεν είναι μη φυσιολογικό ό,τι δεν εμπίπτει στα στερεότυπα του αρσενικού και του θηλυκού. Φύση είναι ένα φάσμα. Οπότε σε αυτή τη βάση και η intersex φυσιολογία είναι μία φυσική έκφραση. Ένας intersex άνθρωπος μπορεί να έχει οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Μπορεί να είναι straight, να ταυτίζεται δηλαδή με τα χαρακτηριστικά φύλου που το έχουν αποδοθεί στη γέννα. Μπορεί να είναι gay, μπορεί να είναι trans, λεσβία, οτιδήποτε. Mm-hmm. Μας δείχνει όμως σίγουρα ότι δεν υπάρχει διαδικότητα ούτε στη φύση. Ακριβώς. Μα ακριβώς. Δεν υπάρχει φύση διαδικότητα. Η intersex δηλαδή, κατάσταση είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Να πάμε όμως και στην καθημερινότητα, στην πρακτικότητα. Είναι ένα άτομο, είναι intersex. Mm-hmm. Ή είναι ένα παιδί mm-hmm. που είναι intersex. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ποια είναι η πραγματικότητά του, τι σημαίνει αυτό για την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, για το ίσως κάτι επιπλέον που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς. Mm-hmm. Αν γεννηθεί. Αν προλάβει να γεννηθεί, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το εξής. Επειδή η επιστήμη έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει κατά τη διάρκεια της κοίησης, εάν ένα παιδί διαγνωστεί ως intersex, έτσι, η πρόταση από την ιατρική κοινότητα είναι η άμβλωση. Να μην γεννηθεί. Διότι το παιδί μεγαλώνοντας μπορεί να είναι υπογόνιμο, μπορεί να γίνει gay, όπως λένε, χρησιμοποιώ εκφράσεις των γιατρών. Τι είναι υπογόνιμο, να μην μπορεί μετά να κάνει παιδιά. Ακριβώς. Τι μας νοιάζει. Η οποία είναι μια λογική ευγονική, διότι με αυτό το σκεπτικό, όποιος δεν επιθυμεί να κάνει παιδιά, δηλαδή, ίσως δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Εάν γεννηθεί λοιπόν, εάν φτάσουμε σε αυτό, γιατί η πρόταση των γιατρών, οι οποίοι έχουν θέσεις εξουσίας, είναι φιγούρες εξουσίας και επηρεάζουν πάρα πολύ τους γονείς ως προς αυτό. Δηλαδή, ως οργάνωση, καταφέρνουμε να σώσουμε παιδιά κάποιες φορές. Αλλά συνήθως αυτό που ισχύει εκεί έξω είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεννηθούν. Εάν γεννηθούν λοιπόν, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια, χωρίς να έχουν ενημερωθεί, χωρίς να γνωρίζουν ήδη οι γιατροί, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι γονείς σωστά για την intersex κατάσταση, στα πρώτα 2 έτη τα παιδιά κανονικοποιούνται με επεμβάσεις, δηλαδή συμμορφώνονται, είτε σε αρσενικό είτε σε θηλυκό. Πρέπει να το πάρω λίγο πιο λαϊκά, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, γεννιέται ένα μωρό. Mm-hmm. Βλέπουμε στα γεννητικά του, ας πούμε, όργανα κάτι το οποίο δεν συνάδει με το αγόρι-κορίτσι. Και αποφασίζουμε. Mm-hmm. Πώς γίνεται, λες.
όχι απαραίτητα και αυτό, mm-hmm. έτσι, τα πρωτογενή χαρακτηριστικά mm-hmm. φύλου, mm-hmm. τα χρωμοσώματά του, mm-hmm. ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, θα φροντίσουν οι γιατροί. Κοιτάξτε, οι επεμβάσεις που συνήθως γίνονται είναι αυτές της μετατόπισης της ουρήθρας, της μείωσης της κλιτορίδας, της κολποπλαστικής και ένα σωρό άλλες αισθητικές επεμβάσεις και όχι απαραίτητες για την υγεία του παιδιού, ώστε το παιδί να συμμορφωθεί στο φύλο το οποίο ταιριάζει περισσότερο. Αυτό γίνεται για να μεγαλώσει ένα παιδί και να παρουσιάζεται σαν είτε αγόρι είτε κορίτσι. Ακριβώς. Και να μην χρειάζεται, ας πούμε, να απαντήσει σε ερωτήσεις στην κατασκήνωση. Ακριβώς, και να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής του με ορμονοθεραπείες, έτσι, με περαιτέρω επεμβάσεις. Αυτή είναι μία μάχη την οποία ως οργάνωση την έχουμε κερδίσει. Η κυρία Πικραμένου θα σας πει περισσότερα. Νικόλ, καλησπέρα. Βέβαια, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με την Νικόλ Πικραμένου. Θυμάμαι, ήταν λίγο πριν ψηφιστεί αυτό για το οποίο παλεύατε. Το να απαγορευτεί δηλαδή. Ναι, είχα μιλήσει το καλοκαίρι. Θα γυρίσω πριν σε αυτό που λέγατε, mm-hmm. γιατί τη γενιά του το μωρό το σηκώνουμε αγόρι-κορίτσι. Αυτό που γινόταν έως τώρα είναι ότι το σήκωνε ο γιατρός και έλεγε «Όχ, αυτό δεν είναι το αγόρι το κορίτσι, το κάνουμε. Okay. Κάνουμε επέμβαση. Ας κόψουμε μια κλειτορίδα». Που σημαίνει ότι πολλές φορές αυτό έχει τρομερές συνέπειες, έτσι. Μιλάμε για κάτι που από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χαρακτηριστεί ως βασανιστήριο. Mm-hmm. Τι έγινε λοιπόν, για πολλούς μήνες και τότε όταν που μιλήσαμε, δουλέψαμε αρκετά σε ένα νομοσχέδιο μαζί με το Υπουργείο Υγείας και γίναμε η πέμπτη χώρα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως που απαγορεύει τις επεμβάσεις. Και μιλάμε για επεμβάσεις οι οποίες ήταν πολύ συχνές, διότι τα intersex άτομα είναι το 1,7% του πληθυσμού. Είναι δηλαδή αντίστοιχα όσα είναι και τα άτομα με κόκκινα μαλλιά. Άρα ήταν ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Τώρα, λοιπόν, με αυτόν τον νόμο, απαγορεύονται αυτές οι επεμβάσεις μέχρι την ηλικία των 15. Άρα, όταν γεννιέται ένα intersex παιδί, παραμένει intersex. Και ο γιατρός θα πρέπει να πει, το παιδάκι σας έχει γεννηθεί intersex, να το χαίρεστε. Και μέχρι εκεί. Και βέβαια, μετά θα πρέπει και κοινωνικά να μπορεί ένα άτομο να είναι αποδεκτό και να είναι ο αυτός του, μέχρι να αποφασίσει, αν αποφασίσει, κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Αυτό το πλαίσιο υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δημιουργείται ένα κενό. Διότι με αυτόν τον νόμο λέμε ότι το intersex άτομο μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία και είναι ίσο με όλα τα άλλα άτομα. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Αν γεννιέσαι αγόρι, κορίτσι και τι. Άρα, τι γίνεται μετά? Ας πούμε, ένα σοβαρό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο φύλο, mm-hmm. στα νοσοκομεία, το φύλο είναι θηλυκό και αρσενικό. Γεννιέται το intersex παιδί, δεν γίνεται η επέμβαση, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει για να βγει από το μαιευτήριο και πάλι να διαλέξει ο γονέας ανάμεσα σε αρσενικό και θηλυκό. Και πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους γονείς. Διότι οι γιατροί το παρουσιάζουν σαν επείγον περιστατικό, ενώ δεν είναι επείγον στην ουσία. Για την υγεία του παιδιού, σίγουρα. Για την υγεία του παιδιού. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, στις πιο πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία, έτσι. Είναι επίγον κοινωνικά, καθαρά. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μια άνω τελεία σε αυτό το κομμάτι. Να συμπληρώσω μόνο ένα πράγμα εδώ. Ναι. Είναι επίγον κοινωνικά, γιατί εάν δεν ήταν επίγον, θα έπρεπε να φύγουμε από αυτό το binary, να φύγουμε από αυτό το διοικό του φύλου. Και μετά τι κάνουμε? Και αυτή την αγωνία έχουμε να πούμε σήμερα. Γι' αυτό γίνεται επίγον. Γίνεται επίγον γιατί μας φέρνει μπροστά στο σπάσιμο κάποιων βεβαιοτήτων. Εγώ βρίσκω επίγον γενικά να υπάρχει και το πλαίσιο ένα intersex άτομο να μπορεί να είναι πάρα πολύ χαρούμενο και στο σχολείο του και στο φροντιστήριό του και στην κατασκήνωσή του και παντού. Mm-hmm. Και είναι κάτι που γι' αυτό ήθελα να βάλω μια ανατέλεια, που λέω ότι αξίζει να το συζητήσουμε πολύ σε μια επόμενη εκπαιδευτική Τετάρτη, που ούτως ή άλλως έχουμε προγραμματίσει να πάμε λίγο και στο κομμάτι του σχολείου, ακριβώς. Που είναι, νομίζω, για κάποια άτομα ένα μαύρο μονοπάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από τους καλεσμένους που να έχει περάσει δύσκολα στο σχολείο. Χριστίνα, είσαι εντάξει στο σχολείο? Την ευνηδία σε είχε κάτσει και πίσω. Καλά, εγώ έχω κολλήσει με αυτό που είπε η Βάσο πριν, που χρησιμοποιήσει τη λέξη να διαγνωστεί intersex. Μου είναι ότι είναι ασθένεια. Ναι, ήταν πολύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν όντως αν αυτός είναι ο ιατρικός όρος, πώς χρησιμοποιείται με όρους ιατρικής. Ενώ δεν συντρέχει λόγος υγείας, δεν υπάρχει κανένα ενισχυτικό σε, ναι, αυτό το κομμάτι. Αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ με αυτό με σόκαρε. Δεν το είχα ακριβώς σχηματιστεί. Τι με ρώτησε?
Τίποτα. Εσύ stand-up comedian, οπότε το λογικό να σου πω είναι Χριστίνα, πες μας ένα αστείο. Καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι είναι σαν το Γιωργάκη παίξε κάτι στο πιάνο παντού, ναι, όπου βρίσκεσαι. Λοιπόν, σήμερα εδώ πιάνουμε όλο το φάσμα. Φίλο, έκφραση φίλου, ταυτότητα φίλου, σεξουαλικός προσανατολισμός. Mm-hmm. Πώς έχεις βιώσει αυτά τα κομμάτια? Πιο πολλά. Εσύ θα μου πεις, ό,τι θέλεις. Θες σεξουαλικό προσανατολισμό? Δώσ' το. Θέλεις το φίλο? Καλά, το φίλο μου. Εγώ είμαι σεις γυναίκα. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια εντάξει, θα ανοίξουμε άλλη ζήτηση, αλλά δεν θα το. Το οποίο επίσης μπαίνει με ερωτηματικό σύμφωνα με το π.χ. ορμονολογικό μου προφίλ. Βοήθησέ με τώρα. Θα. Να το αφήσω. Να μην πω καθόλου σε αυτό. Άστο, άστο. Okay. Να μην πούμε σε αυτό. Ναι, εγώ είμαι σεις γυναίκα. Mm-hmm. Με την έκφραση φίλου να κυμαίνεται παντού στο φάσμα. Χωρίς να υπάρχει και να πω ότι, okay, σε ένα φάσμα έκφρασης φίλου εγώ βρίσκομαι εδώ. Mm-hmm. Και ο σεξουαλικός μου προσανατολισμός με ελκύουν οι γυναίκες, σεις και τρανς γυναίκες. Είμαι λεσβία, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Δηλαδή είναι πολύ πιο συγκεκριμένο για εμένα τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι άκουσα πριν. Είναι κάτι το οποίο το έχεις βιώσει με έναν τρόπο έτσι ευχάριστο, φυσικό, γεμάτο ζωή, ή είναι κάτι που σε ταλαιπώρησε για κοινωνικούς, εννοώ βέβαια, λόγους? Για κοινωνικούς λόγους. Τώρα αυτό είναι... Είμαι 37, οπότε έχω μεγαλώσει στα 90s, οπότε εκεί δεν υπήρχε καθόλου ορατότητα. Και ειδικά, αν δεν έχεις μεγαλώσει σε αστικά κέντρα και έχεις μεγαλώσει έξω από αυτό, mm-hmm, κάπως ψάχνεις πού βρίσκεσαι. Εννοώ πού βρίσκεσαι, το τι είσαι εσύ. Γιατί με αυτό που βλέπεις π.χ. στην τηλεόραση, δεν συνάδεις ακριβώς. Με, ναι, τα πρότυπα που βλέπεις γύρω σου επίσης δεν. Οπότε κάπως αρχίζεις και θεωρείς ότι εσύ είσαι λάθος. Το οποίο μπορεί να μην έρχεται απαραίτητα κοινωνικά, όπως το λες, από τους γονείς, το σχολείο, το εννοώ με μόνο μένα σαν προσωπικότητα. Αλλά ψάχνεις να βρεις εσύ ποιος άλλος είναι σαν και σένα. Με πολύ απλό ερώτημα, πολύ απλά το τοποθετώ. Αυτό είναι. Εγώ είμαι ένα άτομο που δεν έχει φορέσει τακούνια ποτέ στη ζωή μου και είμαι 37, ας πούμε. Σε ρώτησα γιατί, ξέρεις, έχεις πάρει το μικρόφωνο, είσαι εδώ, στη μικρή σκηνή της Στέγης, λες, είμαι 37, είμαι λεσβία, αυτό, ξέρεις, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ, ξέρεις, χαλαρό. Και αναρωτιέμαι αν ήταν πάντα έτσι, αν, ξέρεις, είναι μια ερώτηση που την είχαμε κάνει, ας πούμε, στο positive στη Μαρία τη Cyber και μας έλεγε όταν ανακάλυψε ότι είμαι λεσβία, χάρηκα πάρα πολύ, εξασιάστηκα, α, είμαι λεσβία, αυτό είναι, εντάξει, α, καλά κι εγώ, όχι. Άλλες εμπειρίες είναι ζωφερές. Κοίταξε, περίμενε. Για μένα η συμφιλίωση δική μου με το σεξουαλικό μου προσανατολισμό και με την ταυτότητά μου ήταν πάρα πολύ ανεκουφιστική, γιατί όντως δεν είχα να φορέσω τακούνια. Mm. Ξεφορτώθηκα ένα κοινωνικό πρότυπο που ήταν πολύ ισχυρό, mm-hmm, ως γυναίκα. Το πώς έπρεπε να είμαι, ποια έπρεπε να είναι η έκφρασή μου. Η έκφραση φίλου. Και όχι μόνο η έκφραση φίλου, γιατί αυτό είναι το μικρότερο κομμάτι, μιλώντας πάντα για γυναίκες και για θηλυκές ταυτότητες, στο κομμάτι που αφορά το ναι, θα έπρεπε να έχω κάνει παιδιά μέχρι τώρα. Έτσι, δεν θα έπρεπε στα 37 μου. Δηλαδή, ξεφορτώθηκα πάρα πολλά πράγματα πέρα από την καταπίεση που υπάρχει και όλη αυτή την ομοφοβία. Λίγο πριν είπες, πάσχιζα να βρω κάποιον, ας πούμε, στην τηλεόραση που να μου θυμίζει κάτι που μπορώ να συνδεθώ ή να νιώσω ότι, ξέρεις, βλέπω και εγώ τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι αρκετά σπάνιο, δηλαδή, να βλέπουμε, τουλάχιστον σε χώρους που έχουν πολύ ορατότητα, σόμπις, καλλιτεχνικός χώρος κτλ. Κτλ. Λεσβίες. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Okay, εντάξει, αυτό είναι πάρα 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 πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά είναι δύσκολη ταυτότητα η λεσβική. Mm-hmm. Ίσως είναι, πέρα από ότι είναι αόρατη, σταθερά αόρατη, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά είναι αόρατη, η ταυτότητα της λεσβίας αυτή καθεαυτή, η ύπαρξη, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά στο τι είναι φίλο εν τέλει. Είναι μία γυναίκα που αμφισβητεί το ρόλο της ως γυναίκα στην κοινωνία. Που είναι η μητρότητα, ας πούμε, που είναι όλο αυτό. Το αμφισβητεί στη ρίζα του, σαν ύπαρξη. Χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, απλά επειδή υπάρχει. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα άτομα που φέρουν την ταυτότητα, πόσο μάλλον για άτομα που δεν έχουν καν συνδιαλλαγή με τέτοιου είδους ταυτότητες. Ελπίζω να βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα με πατριαρχικούς όρους. Ότι δηλαδή περιμένουμε από τη γυναίκα να είναι γυναίκα, να μας κάνει παιδιά κτλ. Κτλ. Όταν έρχεται μια ταυτότητα ή μια έκφραση φίλου που το αμφισβητεί αυτό, αισθανόμαστε μάλλον απειλή. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, Αλεξάνδρα. Θα κάνω μια παρέμβαση. Οπωσδήποτε θα κάνεις μια παρέμβαση. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λες.
και να παρατηρήσουμε ότι μέσα σε αυτά που λες, πόσες ιδέες προκαθορισμένες υπάρχουν, ακόμα και για το τι είναι λεσβία ή τι δεν είναι, γιατί όντως η ταυτότητα της λεσβίας απειλεί πάρα πολλές βεβαιότητες, θα πάω στην προηγούμενη λέξη, γιατί υπάρχουν και λεσβίες που έχουν παιδιά και λεσβίες που κάνουν οικογένεια και θέλουν παιδιά και μεγαλώνουν παιδιά. Και υπάρχουν, αλλά το να αμφισβητείς όλο το πακέτο του ότι η οικογένεια σημαίνει πατέρας, μάνα, παιδί, παιδιά. Η οικογένεια σημαίνει ενήλικες που φροντίζουν. Εγώ θα πάω και ότι ακόμα και το δύο γονείς, σώνει και καλά, είναι λίγο να το αναρωτηθούμε. Γιατί δύο και όχι τρεις. Αλλά μπαίνουμε σε πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Αλλά αυτό, να παρατηρήσουμε ότι πόσο μοναδική είναι η εμπειρία. Για σένα ανακούφιση να μην βάλεις τα κούνια, για μία άλλη λεσβία ανακούφιση κάτι άλλο. Να βάλει τα κούνια της και κάτι άλλο. Ευχαριστώ, Λιδία. Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την... Πράγματι, και το κομμάτι της μητρότητας είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ταυτότητα φύλου, ούτε με έκφραση φύλου, ούτε με σεξουαλικό προσανατολισμό, σωστά. Ακριβώς. Ή της γονεϊκότητας. Της γονεϊκότητας. Της γονεϊκότητας συνολικά. Τώρα, δεν μπορώ να μην δώσω το λόγο στη Βανέσα, μπορώ να μην δώσω το λόγο. Δεν μπορούσα να τη δώσω. Δεν μπορώ να τη δώσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, τι ώρα είναι, ό,τι ώρα είναι. Γεια σου, Λιδία μου, τέλος πάντων. Να πω κι εγώ ότι σοκαρίστηκα από τη δική μου την πλευρά, και είμαι χρόνια θεωρώ ακτιβίστρια. Σοκαρίστηκα με την αφήγηση της Βάσος στο ότι υπάρχει κίνδυνος, όχι κίνδυνος, υπάρχει σχεδόν βεβαιότητα να μην γεννηθεί ένα intersex μωράκι σήμερα, εν έτη 2023, μόνο και μόνο επειδή θα είναι intersex. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα είναι ευγονική αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο. Είναι τρομακτικό. Το πάω και ένα βήμα περισσότερο, ότι άρα, αν μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον η επιστήμη να διακρίνει αν το παιδί θα είναι intersex τώρα, trans αύριο μεθαύριο, gay, λεσβία ή bi, βάσει της ευγονικής θα κάνουν ένα κόσμο μόνο με straight. Πώς καθυστερεί ένα trans άτομο να ξεκινήσει τη φιλομετάβασή του, το οποίο επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Οι οποίοι είναι κοινωνικοί, επαγγελματικοί, οικογενειακοί, αποκλεισμοί όλοι αυτοί. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει ένα trans άτομο να κάνει coming out ως trans άτομο, θα πρέπει να τα μετρήσει όλα αυτά. Πολλές φορές αυτό δημιουργεί και μια στρωκευμένη τρανσφοβία. Δηλαδή? Το να πεις ότι όχι, εγώ δεν βιώνω, δεν θέλω να βιώσω όλους αυτούς τους αποκλεισμούς. Δεν θέλω ούτε να μην έχω που να φάω, να μην έχω που να κοιμηθώ, να είμαι δακτυλοδεκτούμενη ή κλωτσοσκούφι, να το πω πολύ απλά. Με αποτέλεσμα να λες όχι, εγώ δεν είμαι τρανς. Και να πείθεις στον εαυτό σου ότι δεν είσαι τρανς. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Επίσης υπάρχει ένα στερεότυπο ότι για να είσαι τρανς, θα πρέπει να σου αρέσουν να έχεις προϋπάρξει ως γκέι αγόρι, άμα είσαι τρανς γυναίκα. Ή άμα είσαι τρανς άντρας, να έχεις προϋπάρξει ως λεσβία. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο στερεότυπο, γιατί μπορείς να είσαι τρανς και να μην υπήρξες ποτέ γκέι αγόρι. Να μην σου άρεσαν ποτέ οι άντρες και να εξακολουθούν να μην σ' αρέσουν. Έτσι. Μπορείς επίσης να είσαι μπάι άτομο. Λοιπόν, Νάντση, έχει πάρει φωτιά δίπλα μου, σαν είμαι λίγο χυμαρόδης. Ακριβώς. Γιατί σκέφτομαι να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και να βάλουμε ένα πλαίσιο. Μιλήσαμε για cis ταυτότητες και trans ταυτότητες και δεν έχουμε πει καθόλου τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Οπότε, να το πούμε. Να πάρω ένα λεπτό εδώ λίγο να το πούμε για να είμαστε όλα τα άτομα εδώ στην ίδια σελίδα. Όταν μιλάμε για ταυτότητα φύλου, σαν έννοια και μόνο, το μυαλό μας πάει στα trans άτομα. Και αυτό είναι το κομμάτι, ένα άλλο κομμάτι διακρίσεων, που τα άτομα που ανήκουμε σε μια μειονοτική ομάδα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναλάβουμε την εξήγηση αυτών των εννοιών για όλους τους ανθρώπους. Αυτό τα φύλλα έχουν όλα τα άτομα. Και εδώ βάζουμε τη λέξη εσείς για να μιλήσουμε για τα άτομα αυτά που η ταυτότητα φύλου τους, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουν το φύλο τους, νιώθουν το φύλο τους, συνάδει, συμφωνεί με το φύλο που τους αποδόθηκε όταν γεννήθηκε. Όταν γεννήθηκαν. Το αφάπαμα που μου έχεις μάθει. Ακριβώς, το αφάπαμα. Δηλαδή, τι έγινε, ότι ένα άτομο γεννιέται, είναι αυτό που το παίρνουμε, το σηκώνουμε, βλέπουμε αγόρι-κορίτσι και μετά μεγαλώνει, ή intersex, μεγαλώνει, αισθάνεται
ότι αυτό συμφωνεί με αυτό που του αποδόθηκε στη γέννηση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα cis άτομο. Ένα trans άτομο μεγαλώνει και νιώθει ότι όπα, εμένα αυτό που μου δώσανε, αυτό που μου επιβλήθηκε, δεν μου αναλογεί, δεν μου ταιριάζει. Κάπως αλλιώς αισθάνομαι τον εαυτό μου. Το λόγο ναι. Στο Διονύση που... Να ολοκληρώσω το λιγάκι, έχει... γιατί ναι. Είναι πολύ βασικό, θεωρώ, γιατί μιλώντας για τη γονεϊκότητα, να το κλείσω το δικό μου κομμάτι, όσο εξής. Μιλώντας λοιπόν το ότι δεν υπήρξα ποτέ γκέι αγόρι και προσπαθώντας να πέσω, όταν προσπαθούσα ακόμα χρονικά να πέσω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι τρανς, είχα μία ζωή σαν ενός cis straight άντρα. Okay. Έτσι λοιπόν, γνώρισα μία κοπέλα, πολλές κοπέλες, αλλά μία την ερωτεύτηκα, mm-hmm. με ερωτεύτηκε και κάναμε οικογένεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτό. Δηλαδή, και δεν είναι κάτι, δεν είμαι η μοναδική περίπτωση, έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Γνωρίζω τουλάχιστον άλλες 6-7 περιπτώσεις τρανς γυναικών που έχουν οικογένεια, στην Ελλάδα μόνο. Και εδώ πέρα πάλι μπαίνει το κομμάτι που είπε η Νάνση, της μυστικότητας. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ περισσότερες, αλλά να μην έχουν κάνει coming out. Έτσι. Κράτω. Αυτό ήθελα να πω και κλείνω. Μου αρέσει αυτό το παράδειγμα της Βανέσης πάρα πολύ, ναι. γιατί ξεκαθαρίζει αυτό το παράδειγμα, ότι άλλο η έκφραση φύλου, άλλο ταυτότητα φύλου, άλλο ο σεξουαλικός προσανατολισμός, άλλο. Διονύση, καλησπέρα. Ξέρεις ότι είσαι αγαπημένος μου καλεσμένος, η Στέγη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θες να μας μιλήσεις και εσύ γι' αυτό. Πώς βίωσε το φύλο σου? Ναι. Εγώ γενικά πέρασα πάρα πολύ έντονα από το κομμάτι της άρνησης που έλεγε η Βανέσα πριν, δηλαδή τεράστια άρνηση. Και όσο αφορά τη σεξουαλικότητά μου και όσο αφορά το φύλο μου, προσπαθούσα για πάρα πολλά χρόνια να το κρύψω ακόμα και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Mm-hmm. Οπότε έγινε πάρα πολύ αργά, πολύ σταδιακά και ξεκίνησα με το να αρχίσω από τη σεξουαλικότητά μου. Δηλαδή ξεκίνησα λέγοντας ότι μου αρέσουν και οι κοπέλες. Κάτι που ακόμα και εκεί έλαβα πάρα πολύ στερεότυπο, το τύπο ότι δεν μπορούν να σου αρέσουν και οι κοπέλες. Μπορεί να σου αρέσουν μόνο οι κοπέλες ή μόνο οι άντρες. Γιατί υπάρχει και αυτό πάρα πολύ έντονα. Οπότε αναγκάστηκα και εκεί να κλειστώ στο ότι okay, μου αρέσουν μόνο οι κοπέλες. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, γιατί αυτό έλαβα πάρα πολύ. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να, και εγώ να εκφράζομαι αντίστοιχα με το πώς ένιωθα. Έκοψα τα μαλλιά μου. Άρχισα να ντύνομαι έτσι πιο αρενοπά. Σε ποια ηλικία? Εκεί στα 17, mm-hmm. κάπου εκεί. Και σιγά σιγά άρχισα να κάνω αυτό, όπου και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα πω εν τέλει ότι θέλω να ξεκινήσω τη μετάβασή μου κι εγώ. Το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή έλεγα ότι θέλω να κάνω ορμονοθεραπεία, αλλά δεν θέλω να πω ότι είμαι τρανς. Σε ποιον να μην το πεις? Ούτε καν σε μένα. Δηλαδή, έλεγα στους φίλους μου ότι θέλω να ξεκινήσω ορμονοθεραπεία. Το βλέπω γύρω μου, το ζηλεύω πάρα πολύ, το ήθελα πάρα πολύ, αλλά φοβόμουν να πω ότι είμαι αγόρι. Γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Εν τέλει το έκανα. Ευτυχώς, γιατί λέγαμε και για σχολείο πριν, δεν ήμουνα το μόνο out παιδί στο σχολείο ως γκέι εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν... είχα κάνει ακόμα το coming out μου ως τρανς, δεν πήρα ποτέ bullying, περιέργως. Παρόλο που ήμουν το μόνο out παιδί. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι, μεγάλωσα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί μετά κάπως ισορρόπησε, γιατί έλαβα πάρα πολύ bullying στο σπίτι, οπότε... ναι, δεν ήταν εύκολο, δυστυχώς, αλλά... συνέβη. Και συμβαίνει συνέχεια. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο ένας γονιός να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Ναι, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση από αυτά που πες νωρίτερα, είναι αυτό το, και με συγκινεί, μπορώ να πω, είναι αυτό το κομμάτι που λες ότι κάπως δεν τολμούσες, τρεπόσουν, πώς το είπες ακριβώς, να το πεις τον ίδιο στον εαυτό. Ναι, δεν μπορούσα με τίποτα να το αποδεχτώ. Γιατί δεν υπήρχε και γύρω μου κάτι να δω, κάτι να ακούσω, να μου μοιάζει να νιώσω το ίδιο πράγμα για να καταλάβω. Και ενώ ήξερα, ας πούμε, ότι υπάρχει και η γραμμή που θα μπορούσα να πάρω να μιλήσω, δεν μπορούσα με τίποτα να κάνω ούτε αυτό. Μου ήταν τόσο δύσκολο το να αποδεχτώ όλο αυτό που είμαι, που κάθε φορά που σήκωνα το τηλέφωνο να πάρω, έλεγα
και τι θα πω. Δεν ήξερα καν τι να πω, πώς να το πλαισιώσω και να εξηγήσω σε κάποιον τι είναι αυτό που νιώθω. Οπότε κάθε φορά έπαιρνα και μετά έκλεινα κατευθείαν. Χριστιανά, έχουμε μαζί μας τη Χριστιανά από τη γραμμή, 1528. Ναι, το ξέρετε αυτό να συμβαίνει. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ και άτομα που καλούν μετά μας λένε πόσο καιρό μπορεί να τους πήρε να καλέσουν και κάνανε ακριβώς αυτό που λες. Κάπως παίρνανε, αλλά μετά κλείνανε. Και σκεφτόμουν πάνω σε όλη αυτή τη δικιά σου εμπειρία και το μοίρασμα. Το πόσο δεν έχουμε μιλήσει και για αυτά τα coming out που πολλές φορές για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι διπλά. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους μπορεί να είναι πολλαπλά. Τι εννοούμε διπλά και πολλαπλά? Το ότι μπορεί να συμβεί για μια ταυτότητα που να αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό ή μετά για μια ταυτότητα φύλου ή για κάτι άλλο. Που να μην συνειδητοποιήσεις είναι... ή με λεσβία και μετά να πεις... Ή μετά αυτό με έναν τρόπο να αλλάξει και να ξαναλλάξει και πώς όλο αυτό μπορεί να μας επηρεάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ανεξαρτήτως δηλαδή της ηλικίας. Και μιλώντας γι' αυτό σκέφτομαι πώς, γι' αυτό που είπαμε πριν και είπε και η Νάνση σε σχέση με τις ταυτότητες φύλου, με το κομμάτι του διπόλου, με το πώς βρισκόμαστε εντός ή εκτός διπόλου, σκέφτομαι περισσότερο τα non-binary άτομα, που με έναν τρόπο πλέον οι ταυτότητες τους είναι πολύ πιο ορατές, μιλάμε γι' αυτό, αλλά καμιά φορά μας είναι πολύ άγνωστο το τι γίνεται με τις ουδέτερες αντωνυμίες. Χρησιμοποιούν όλα τα non-binary άτομα ουδέτερες αντωνυμίες ή όχι? Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, είναι όχι, δεν μπέρδεψες καθόλου, αλλά είναι κάτι σχετικά καινούριο για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Δεν το κατανοούμε ακριβώς. Σήμερα, βέβαια, έχουμε εδώ μαζί μας τον Νίκο. Τον Νίκο, μου συστήθηκες, μου είπες με τον Νίκο, είμαι κοινωνικό λειτουργό, μου είπες. Ναι. Και λέω τέλεια και μόλις ξεκινήσω θα του πω. Μπορείς να μου εξηγήσεις, παρακαλώ, το. Μπορώ να προσπαθήσω. Μπορώ να μιλήσω για το πώς το βιώνω, το έχω βιώσει και πώς θα ήθελα να το βιώνω σε έναν βαθμό. Δεν μπορώ να γενικεύσω. Αλλά όπως ανέφερε και η Χριστιανά, εγώ έκανα 2-3 coming out μέχρι τώρα. Σαν queer, gay queer άτομο στα 16 μου. Και σαν non-binary, μη διαδικό, άτομο στα 21-22 μου. Και από τότε χρησιμοποιώ τις ουδέτερες αντωνυμίες. Και κάθε μέρα κάνω ένα μικρό coming out και σε κάποιο καινούριο άτομο. Πριν από κάποιες μέρες έκανα και στο γυναικό μου πλαίσιο. Το για μένα είναι τόσο και η ταυτότητα φίλου μου, όσο και η έκφραση φίλου μου. Όπως μιλήσαμε πριν για αυτά τα δύο κουτάκια, εγώ δεν θέλω να είμαι σε κανένα από τα δύο. Δεν θέλω, βασικά, συγγνώμη, θα ήθελα τα άτομα που με γνωρίζουν για πρώτη φορά να με γνωρίζουν χωρίς απαίτηση ότι «Α, αυτό είναι ο Νίκος, άρα πρέπει να είναι έτσι, άρα πρέπει να κάνει αυτό, άρα πρέπει να λειτουργεί έτσι, άρα πρέπει να συμπεριφέρεται με αυτή την ενέργεια, πρέπει να είναι αερονοπός, πρέπει να είναι οτιδήποτε». Θα ήθελα να είναι μια πρόσκληση ως προς τα άτομα να με γνωρίσουν ξανά από το μηδέν. Και είναι μια απέτηση δικιά μου ως προς τα άτομα να με αφήσουν να πιάσω χώρο και να με γνωρίσουν από το μηδέν. Και σε έναν βαθμό νιώθω ότι μου βγαίνει και λίγο αντιδραστικά από την άποψη ότι είναι και ένα θέμα επιβίωσης. Γιατί νιώθω σε έναν βαθμό ότι, όπως έχει βγει και από τη συζήτηση, πάνε να μας κατασπαράξουν, πάνε να μας κάνουν να μην υπάρχουμε. Και εγώ θέλω να πιάνω χώρο, γιατί αξίζω χώρο και θέλω να έχω χώρο. Και αγαπάω εμένα και θέλω να το δείχνω με αυτό, με το. Ακούγεται σαν κάτι από τη μία πολύ απελευθερωτικό, γιατί φεύγεις τελείως από τη δικότητα αυτή. Απ' την άλλη, ακούγεται να απαιτεί και πάρα πολύ προσπάθεια, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Μπορεί σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια να είναι αυτονόητο και να βιώνουμε όλη αυτή την απελευθέρωση. Είναι μία συνεχής διαδικασία. Και ναι, σε έναν βαθμό σε βγάζει από αυτή τη βεβαίωση που μιλάγαμε και νωρίτερα. Τη βεβαιότητα που μας έλεγε η Αλεξάνδρα, ναι. Αλλά είναι απελευθερωτικό, δηλαδή όταν εγώ με γνωρίζω κάθε μέρα ξανά χωρίς προσδοκίες, χωρίς απαιτήσεις και απλά είμαι αυτό που θέλω να είμαι και κάνω αυτό που θέλω να κάνω χωρίς ταμπέλες, χωρίς αερονοπό ή θηλυκό, χωρίς να βαφτίζονται οι ενέργειες κάπως συγκεκριμένες, ότι αυτό είναι πολύ αντρικό, αυτό είναι πολύ θηλυκό, αλλά αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι το βίωμά μου, απλά με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και εν τέλει ελευθερία και με κάνει να θέλω να το εξερευνήσω ακόμη περισσότερο. Όταν αποτυγχάνουμε
ή γύρω σου, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις αντωνυμίες, ότι είναι πληγωτικό, είναι οκ, okay, λες, θα τους δώσω λίγο χρόνο να το μάθουν, θα εξηγήσω, πώς το δηλάρεις αυτό. Θέλω να πω κάτι πολύ γρήγορο και αν μπορεί να με συμπληρώσει λίγο και το Ανδρέα, είναι οκ. Okay. Είναι. Σε ένα βαθμό είναι γιατί εμένα αυτός είναι ο χώρος μου και τον έχω ορίσει, οπότε νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή παραβιάζονται με κάποιο τρόπο τα όρια μου, τα οποία τα έχω κάνει ξεκάθαρα. Mm-hmm. Πώς λέμε δεν θέλω να μ' αγγίζεις, πώς λέμε αυτό το φαγητό μου, αυτή είναι η πατάτα μου, mm-hmm. δεν θέλω να μου την πάρεις. Mm-hmm. Δεν θέλω να μου χρησιμοποιείς άλλες αντωνυμίες από αυτές που έχω ορίσει εγώ για μένα. Δεν θέλω να μου λες βάλε εκείνο, δεν θέλω να μου λες κάνω αυτό. Θέλω εγώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε ναι, όπως σε οποιαδήποτε άλλη φάση παραβιάζει τα όρια σου mm-hmm. και νιώθεις δυσφορία γιατί είναι ο χώρος σου, τον οποίο εσύ τον έχεις ορίσει, έτσι και με τις αντωνυμίες. Για εμένα, επειδή έχουμε πει για αυτά τα κουτάκια, έτσι και δεν αρέσει πολύ η λέξη πάσα, έχω ακούσει, αλλά πήρα νωρίτερα μία πάσα όταν ανέφερε η Βάσο για το ότι βλέπουμε, συγγνώμη, όχι, η Νικόλ το ανέφερε. Όταν σηκώνουμε το παιδί και βλέπουμε, intersex, εκεί πέρα, boom, λες αυτό, δεν αποφεύγω αυτή τη στιγμή, την πραγματικότητα, είναι εδώ, έτσι. Τι θα το κάνω αυτό, ιδανικά θέλω να το εξαφανίσω. Γιατί ναι, δεν ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό. Δεν ήξερα κατά πρώτον ότι υπάρχει αυτό σαν πρακτική, σαν... Mm-hmm. Ναι. Αυτή η πρακτική, έτσι, μπορώ να πω ότι μεγαλώνοντας, την αντιλαμβανόμουν στο λεξιλόγιο που δεν υπήρχε. Το λεξιλόγιο που δεν έβρισκα για να με περιγράψω. Δηλαδή, όταν θα έσπαγα στον καρπό, mm-hmm. και θα το βλέπανε τα φίλα μου, οι φίλες μου, και θα ακούγα κάποια σχόλια. Τι σχόλια? Έτσι, το πούστης, συγγνώμη. Mm-hmm. Όχι, τι συγγνώμη, θα τα πούμε εδώ που θα τα πούμε. Okay, ναι. Εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάλι ένα έτοιμο λεξιλόγιο, έτσι, για τα κουτάκια που πια έχουν σπάσει, έτσι, τώρα εγώ είμαι στο πουθενά. Υπάρχει η λέξη πούστης να έρθει να με βάλει κάπου... που θα επέλθει μια διάγνωση, θα επέλθει τρέλα, θα επέλθει οτιδήποτε έτσι χρειάζεται απλά για να μην υπάρχω. Και εκεί στο κενό συνεχίζω να υπάρχω, έτσι, κάποιο κενό, αλλά υπήρξα σίγουρα για πολλά χρόνια, δεν ήξερα πώς να με περιγράψω. Σε κοιτάζω έτσι πάρα πολύ βαθιά στα μάτια, προσπαθώ να μάθω και να εκπαιδευτώ, να βοηθήσω όσο μπορώ σε αυτό το κομμάτι, ακριβώς ο πίσω σου είναι ένας εκπαιδευτικός, πιο από μένα ενημερώνει, θα δώσει. Πολύ πλούσια η συζήτηση. Πραγματικά νιώθω ιδιαίτερα που παίρνω το λόγο σε αυτό το σημείο, αλλά θα επιβεβαιώσω τάχαρα στερεότυπα. Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή διόρθωση για την αρχή της κουβέντας μας και να βάλω και μια εργασία στο σπίτι, στους γονείς, που παραδόξως δεν λαμβάνουν εργασίες για το σπίτι, αλλά και στους καθηγητές που τυχόν μας ακούνε. Ξεκινώντας με τη διόρθωση, θα έλεγα να γυρίσω στην εικόνα που αγαπήσαμε να λέμε, το παιδί γυρισμένο ανάποδα από τη γυναικολόγο. Ωστόσο, η κοινωνική πίεση, το κοινωνικό άγχος και όλη αυτή η βαβούρα για το τι κάνω με το φίλο του παιδιού ξεκινάει πολύ πριν και αυτό είναι οριακά αστείο. Ξεκινάμε όταν το παιδί είναι έμβριο, είναι ένα σύνολο αρίων, δεν έχει καν την πλήρη του υπόσταση, που αρχίζουν τα δωμάτια και βάφονται και ξεβάφονται, δωμάτια, οι καρδαρόμπες πηγαίνω έρχονται. Είναι αστείο και τραγικό μαζί ότι υπάρχει μια κοινωνική πίεση που φοριέται από την έννοια του εμβρίου σύλληψη. Εκεί λοιπόν αξίζει να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Τώρα σε ένα δεύτερο επίπεδο ίσως θα άξιζε να συνοψίσουμε τους 4 όρους που βάλαμε στο τραπέζι σήμερα. Ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου, σεξουαλική ταυτότητα ή σεξουαλικός προσανατολισμός και φύλου που αποδόθηκε στη γέννηση. Για να το πω όπως συνηθίζω να το λέω με μια εικόνα, με ένα παράδειγμα, σκεφτείτε ότι όταν αντικρίζουμε ένα νέο άτομο, ας πούμε στο μετρό, δεν έχουμε σχεδόν καμία πληροφορία για το άτομο αυτό, πέρα από την έκφραση του φίλου του. Και αυτό σε ένα βαθμό. Γιατί μπορώ να πούμε ότι ιστορικά και κοινωνικά παραπέμπει αυτό σε γυναικείο ένδυμα ή μπορεί να πούμε ότι είναι αδιευκρίνιστο αν παραπέμπει κάπου. Με εξαίρεση λοιπόν αυτή την ήμι πληροφορία, δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα άλλο
για το άτομο αυτό. Οπότε ίσως η πιο καλή υπενθύμηση για μένα είναι να δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στους μαθητές μας, στα παιδιά μας, στους συναδέλφους μας, στους εκπαιδευτικούς, που και αυτοί ζορίζονται σε ένα ομοφοβικό πλαίσιο όπως είναι η εκπαίδευση, να δίνουμε χώρο, να μην κάνουμε υποθέσεις για το φύλο τους, τη σεξουαλική τους ταυτότητα, να αφήνουμε απλώς το χώρο έως είναι έτοιμα τα άτομα αυτά να μας ανοιχτούν. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τους ανθρώπους, ούτε βέβαια το λέω αυτό σαν μια έμεση παράκληση, αρχίστε τώρα στο διάλειμμα να ρωτάει ένας τον άλλον τι φύλος αποδόθηκε στη γέννηση. Προφανώς ούτε αυτή είναι η τακτική, αλλά η τακτική είναι να αφήσουμε με χώρο στο να εκφραστούν τα βιώματα και οι ταυτότητες. Θα δώσω να συμπληρώσω κάτι εδώ. Βέβαια. Όχι μόνο να αφήσουμε χώρο, να δημιουργήσουμε χώρο. Να δημιουργήσουμε τους χώρους αυτούς. Γιατί θέλω να τονίσω το ότι το πώς ένας άνθρωπος μιλάει για κάποια ταυτότητα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, εξαρτάται πάρα πολύ από το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι. Εξαρτάται από το αν έχει τα λόγια. Το είπε Ανδρέα, το είπες πάρα πολύ ωραία πριν. Εξαρτάται από το αν έχει τα λόγια. Εξαρτάται όμως και από το εάν αυτή την πληροφορία που έρχεται να φέρει για τον εαυτό του, κάπου έχει να την ακουμπήσει με ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική. Και εδώ έχουμε μια ευθύνη να δημιουργούμε τους χώρους που τέτοιου είδους ανοίγματα να διευκολύνονται. Να αισθάνεται ένας άνθρωπος ότι αν μας μιλήσει για την εμπειρία του, αυτή η εμπειρία θα γίνει σεβαστή. Ξεκινάει από το σπίτι. Ξεκινάει από το σπίτι. Και ξεκινάει από το σπίτι. Αλλά δεν αρκεί. Αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Επεκτείνεται στο σχολείο, επεκτείνεται όμως και πέρα από το σχολείο. Επεκτείνεται στον κόσμο. Να δώσω το λόγο σε μια γονέα, η οποία από το σπίτι τουλάχιστον ξέρω ότι το έχει δώσει απλόχερα. Αμαλία, γεια σου. Γεια σας. Είμαι μια υπερήφανη γονέας. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Κάθε γονέας είναι υπερήφανος για το παιδί του, έτσι δεν είναι. Εγώ νόμιζα ότι είχα κοριτσάκι, αλλά τελικά στα 14 του, ο γιος μου πλέον, ο γιος μου, μου είπε ότι η μαμά όχι. Μου έκανε το coming out και μου είπε την αλήθεια του. Σοκαρίστηκα στην αρχή γιατί, εάν είχα παρακολουθήσει μια συζήτηση σαν αυτή και είχα ενημερωθεί, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά για μένα. Εάν με είχε προσεγγίσει ένας παιδίατρος, ένας εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος του παιδιού μου, και μου είχε πει ότι υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άντρα ή μια γυναίκα, αλλά μιλάμε και για όλες τις άλλες εκφράσεις φύλου, όλες τις άλλες, τους άλλους προσανατολισμούς. Όταν λοιπόν το παιδί μου έκανε την αποκάλυψη, τότε κατάλαβα τι σημαίνει η ντουλάπα. Και γιατί κλείστηκα μέσα κατευθείαν, παιδιά, ενώ ήθελα να προστατέψω το παιδί μου, αρχικά πάγωσα. Και τώρα που το σκέφτομαι, λέω, Χριστέ μου, τι τράβηξε το παιδί μου μέχρι τότε. Και μετά δεν έφταιξε μόνο αυτό, είχε και εμένα και τη δική μου τη φοβία να αντιμετωπίσει ως γονέα. Ευτυχώς δεν έμεινα για πολύ στον πάγο αυτό και έψαξα να δω πώς θα βοηθήσω το παιδί μου, πώς θα κατανοήσω την κατάσταση αυτή, πώς θα μπορέσω να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Είμαι γονέας. Και ένας γονέας είναι εντάξει να σοκάρεται, είναι εντάξει να μην γνωρίζει, δεν είναι εντάξει να αποφεύγει μια κατάσταση, δεν είναι εντάξει να κλείνει τα μάτια. Ή να βάζει το βάρος στο παιδί του να τον εκπαιδεύσει, να τον προσπαθήσει, να τον... Θα πω τώρα τη λέξη, να τον αποδεχτεί. Ακριβώς. Δεν είναι βάρος του παιδιού. Είναι καθήκον του γονέα να ακούσει το παιδί του, να το δει. Να το ξαναγνωρίσει και να καταλάβει ποιο είναι το παιδί του, να καταλάβει με τι άνθρωπο υπέροχο απέναντί του έχει να κάνει. Γιατί τι κάνουμε εμείς οι γονείς, όταν τα παιδιά μας έρχονται στον κόσμο, αμέσως λέμε, τους δίνουμε ό,τι εμείς θα θέλαμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή, ό,τι θα θέλαμε να έχουμε κατακτήσει, κάνουμε ακριβώς αυτό. Όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι το προβάλλουμε πάνω στα παιδιά μας. Α, θα είναι αγόρι, θα είναι κορίτσι, έλεγα τότε. Α, θα είναι αυτό ή θα είναι εκείνο. Τι ταμπέλες. Και τελικά ήρθε και μου αποκάλυψε τον εαυτό του και το έκανε και πολύ αργά. Εύχομαι να το είχε κάνει πολύ νωρίτερα. Mm. Μου έκανε ένα τεράστιο δώρο τελικά. Μου έδωσε να καταλάβω τι ομορφιά είναι ο άνθρωπος. Πόσα πολλά δεν ήξερα. Φοβήθηκα για το εάν θα μπορούσε σε αυτή την πολύ ασπρόμαυρη κοινωνία να τα βγάλει πέρα. Κατάλαβα με τι έχει να κάνει, κατάλαβα τις δικές μου τις ταμπέλες, κατάλαβα τη δική μου την
τις φοβίες τις δικές μου και ξεκίνησα με οδηγό την αγάπη για το παιδί μου να ψάχνω να βρω τι μπορούσα να μάθω, πού μπορούσα να απευθυνθώ και έπεσα πάνω στους υπερήφανους γονείς, που είναι μια ομάδα γονέων η οποία έχει ξεκινήσει τη δράση της από το 2016 και υποδέχεται γονείς ΛΟΑΤΚΙ παιδιών, οι οποίοι πραγματικά είναι στα σκοτάδια και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Mm. Τους ενδυναμώνει, τους ενημερώνει και τους φέρνει σε μια, σε αυτή την γονεϊκότητα που τελικά από την αρχή θα έπρεπε να είμαστε, να έχουμε. Δηλαδή, ένας γονέας ανεφόρων, αν μου επιτρέπετε. Τώρα, τι να σου πω, δεν μας έχεις κάνει δωρίζια που λέμε και έχω σαν γονέας. Με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός ότι λες ότι αν υπήρχε μια τέτοια συζήτηση και την είχα παρακολουθήσει τότε, θα είχα λειτουργήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα νωρίτερα. Και με συγκινεί το γεγονός ότι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ σήμερα και τις επόμενες Τετάρτες που έπονται. Και ίσως και έναν γονιό ή ένα παιδί να βοηθηθεί από αυτό που συζητάμε εδώ, θα είναι ένα τεράστιο κέρδος. Και είναι κάτι που πραγματικά με συγκινεί. Και αφουγκράζομαι επίσης και αυτό που λες, Αμαλία, ότι αυτό που σκεφτόμουν να είναι σε αυτήν, ας πούμε, κοινωνία θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια τεράστια γωνία ενός γονιού που την έχει εξορισμού. Μαζί με τις τύψεις, δηλαδή, που σου δίνουν στο μευτήριο, παίρνεις τύψεις, παίρνεις και αυτή την αγωνία. Πολλό δε μάλλον όταν ξέρεις ότι ένα πλαίσιο δεν είναι δομημένο ακόμα, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε. Οπότε βάζω εγώ εδώ τώρα στο μίξτο, θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Το σημαίνει, επειδή τελειώνουμε για σήμερα, να συζητηθεί, παρακαλώ, Νάνση, εκτενώς, στις επόμενες Τετάρτες μας. Το κρατάμε. Να πω μια τελευταία λέξη. Εσύ, αν δεν πεις εσύ την τελευταία λέξη, ποιος. Είπε η Αμαλία πριν, και θέλω να το πιάσω από εκεί. Είπε η Αμαλία πριν, νόμιζα ότι είχα. Νόμιζα ότι είχα ένα κοριτσάκι. Αυτό είναι η αλυσίδα που μας δένει με τη βιολογία και μερικές φορές γίνεται μπάλα που δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από πάνω μας. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι θεωρούμε ότι υπάρχει αυτό το αλληλένδετο ανάμεσα στη βιολογία, στην ταυτότητα φύλου, στην έκφραση φύλου στο σεξουαλικό προσανατολισμό, γίνεται μια αλυσίδα που μας κρατάει. Οι κρίκοι αυτοί χωρίζονται. Mm. Και μπορούμε να τους ξαναβάλουμε σε όποια θέση είναι πιο λειτουργική για μας. Ώστε αρκεί να μας κρατάει, να μας απελευθερώνει. Με όποιο τρόπο αυτό έχει νόημα για κάθε άτομο από εμάς. Τώρα εγώ πρέπει να πάρθω, τώρα που είπες και να κάνω ένα φινάλε, και, αλλά με κίνδυνο ένας από τους οραματιστές αυτού του project, ο Νίκος, να με μαλώσει, θέλω να πω πριν κλείσουμε, αν κάποιος θέλει, και έχοντας ολοκληρώσει και αυτή τη συζήτηση σήμερα, θέλει να προσθέσει κάτι ή να την παρατεθεί σε κάτι ή να... Ναι, να πεις. Βέβαια, ένας γονέας στην αρχή, μη γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται, τι του λέει το παιδί του, εμένα μου είπε, μαμά, είμαι τρανς, τι είναι η τρανς ταυτότητα, είχα άγνοια, αμέσως είπα, πού έφτεξα εγώ. Τι έχω κάνει λάθος, πρέπει να το πούμε αυτό, τι έχω κάνει λάθος, και επίσης, μήπως απλά πειραματίζεσαι, πόσο κλισέ είναι τελικά και στερεοτυπικές, για τους γονείς, αυτά τα ερωτήματα που έχει ένας γονέας, οπωσδήποτε αυτά τα ερωτήματα. Και δηλαδή, γιατί να θεωρείται λάθος, επίσης. Και τελικά, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει τίποτα λάθος, γιατί το παιδί μου απλά μου συστήθηκε. Άρα έχω κάνει κάτι πολύ σωστό. Γιατί το παιδί μου είπε ποιο είναι, με εμπιστεύτηκε, για να μπορέσω να συμπορευτώ μαζί του σε αυτό το ταξίδι του. Και σίγουρα δεν είναι μία φάση, απλά είναι μία αλήθεια. Και σίγουρα δεν αποδεχόμαστε, αγαπάμε και βλέπουμε, βλέπουμε το παιδί μας κατάματα. Δεν το αποδεχόμαστε γιατί δεν είναι κάποιο πρόβλημα, είναι η αλήθεια του. Απλά το βλέπουμε, το δεχόμαστε. Θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Έχω κάνει κάτι λάθος. Όχι, είναι η απάντηση, το ξέρουμε. Αλλά οι απορίες... Μπορεί να είναι η απάντηση. Ευτυχισμένο, και αυτό να μπορεί, το πούμε. Μπορεί, επίσης, όλα αυτά εδώ από τη μικρή σκηνή της στέγης, στις εκπαιδευτικές Τετάρτες, γονείς, δάσκαλοι, παιδιά, straight, gay, όλα. Πάρτε το όλο, ελάτε εδώ να τα συζητήσουμε. Μας αφορά όλους. Ευχαριστούμε πολύ.